Και περίπου ένα πεντάλεπτο μετά τις 5, όλα έτοιμα για την εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας, έτοιμος και ο αφέτης. Σηκώνει τη σημαία, τα λόγα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας, όπου από τα πρώτα μέτρα προσπαθεί Χαβάνα Στάρ, το ίδιο θέλει να κάνει από την εσωτερική και η Μιστέτα, πιο έξω ακόμη η Καψάλα και η Ζάμια. Όλες μαζί για την πρωτοπορία, προσπαθεί από την εσωτερική Μιστέτα να επιπλέψει, στη συνέχεια συγκαλπάζουν στην δεύτερη θέση, απ' έξω βρίσκεται η Ζάμια. Δίπλα της η Καψάλα και από την εσωτερική Χαβάνα Στάρ. Πάμε για τα τελευταία πλέον 500 μέτρα στην πρωτοπορία. Η Μιστέτα στην δεύτερη θέση, η Ζάμια. Χαβάνα Στάρ και Καψάλα στις δύο επόμενες θέσεις. Τέσσερις φοράδες που έχουν ξεχωρίσει 400 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Πάντα η Μιστέτα στην πρωτοπορία. Η Ζάμια μάλιστα παρασύρεται πάρα πολύ έξω και χάνει έδαφος. Έτσι θέλει η Χαβάνα Στάρ να καταδιώξει την πρωτοπόρο Μιστέτα. Το ίδιο κάνει και η Καψάλα. Όλες μαζί. Χαβάνα Στάρ και Καψάλα καταδιώκουν τη Μιστέτα. Χαβάνα Στάρ και Καψάλα έχουν κάνει την επίθεσή τους, ενώ έχει καλύψει πάρα πολλά Μίκη. Και η Μικίνη, η οποία θέλει να κάνει και τη μεγάλη έκπληξη με ωραίο βήμα. Πλησιάζει και περνάει. Η Μικίνη απ' έξω θα φτάσει τελικά στην νίκη. Στην δεύτερη θέση Χαβάνα Στάρ, ενώ και η Ελίζαπεθ Φούσκ πλησιάζει και παίρνει την τέταρτη θέση πίσω από την Καψάλα. Μικίνη, Χαβάνα Στάρ λοιπόν, Ελίζαπεθ Φούσκ θα τερματίσει τέταρτη πίσω από την Καψάλα. Μικίνη, Χαβάνα Στάρ, Καψάλα και Ελίζαπεθ Φούσκ. Θα δείτε εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Χαβάνα Στάρ κάνει την επίθεσή της και περνάει, το ίδιο και η Καψάλα, αλλά έρχεται πολύ δυνατά η Μικίνη. Είναι αυτή που τελικά θα φτάσει στη νίκη, θα κάνει και την μεγάλη έκπληξη. Νούμερο 6 η Μικίνη, νούμερο 8 Χαβάνα Στάρ, νούμερο 4 Καψάλα και νούμερο 2 Ελίζαπεθ Φούσκ και στη συνέχεια η Σμαράγδα στην 5η θέση και δείτε σε επανάληψη την κούρσα. Το αποτέλεσμα λοιπόν 6-8-4-2 τα ζυγά στην άφιξη και από νωρίς θα θυμάστε ότι η Μιστέτα από την εσωτερική ήταν αυτή που οδήγησε. Ακολούθησε απ' έξω η Ζάμια, στη συνέχεια ήταν η Χαβάνα Στάρ όπως επίσης και η Καψάλα που ακολούθησε στην τέταρτη θέση. Και πάμε να δούμε και πάλι τα τελευταία 600 μέτρα της κούρσας με την Μιστέτα, την Ζάμια, την Χαβάνα Στάρ και την Καψάλα. Λίγο πιο πίσω δείτε πως τώρα προσπερνά την Δωρονίκη η Μικίνη, εντυπωσιακή ομολογουμένως. Δείτε πόσο πίσω είναι ακόμη και η Ελίζαπεθ Φούσκ, τελευταία στην ευθεία. Και εδώ στα τελευταία μέτρα θα έρθει πολύ δυνατά απ' έξω η Μικίνη για να προσπεράσει. Θα μείνει δεύτερη Χαβάνα Στάρ, Καψάλα και στο τέλος η Ελίζαπεθ Φούσκο θα συνθέσει το τετραπλό. Πέμπτη η Σμαράγδα, πάρα πολύ έξω τερμάτισε η Ζάμια. Εδώ στην έκτη θέση και στις τελευταίες θέσεις Δωρονίκη και Μιστέτα, η οποία παρότι οδήγησε έμεινε τελικά τελευταία. 6-8, 4-2.